Θα ξεκινήσω από την ανταποκρίτριά μας στην Τουρκία. Καθώς μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνει υποχωρήσεις η χώρα του, έστειλε σήμερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός Γιλντιρίμ. Μαρία Ζαχαράκη, τι ακριβώς είπε? Νίκο, ανεβάζοντας τους εθνικιστικούς τόνους εν ώψη της προεκλογικής εκστρατείας για το δημοψήφισμα, ο Τούρκος Πρωθυπουργός διεμήνυσε πριν από λίγο καμία υποχώρηση στο Αιγαίο. Ο κύριος Γιλντιρίμ κάλεσε σήμερα τους Τούρκους δημοσιογράφους για να απαντήσει σε όλα τα θέματα που αφορούν στην επικαιρότητα και σε σχετική ερώτηση για την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης για τη μη έκδοση των 8 Τούρκων στρατιωτικών, ο Μπινελί Γιλντιρίμ δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι και τον μας. Αν τους φίλους σας τους επιλέγετε, τους γείτονές σας δεν τους επιλέγετε. Ο Γιλντιρίμ είπε ότι είναι βασικό να περνάς καλά με το γείτονά σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα κάνεις υποχωρήσεις. Πρέπει να σεβόμαστε, είπε, ο ένας το δίκαιο του άλλου, ενώ για το ζήτημα της Ελλάδας, των νησιών, των γραμμών μας στο Αιγαίο, η στάση μας είναι ξεκάθαρη. Δεν μπορεί να γίνει η παραμικρή υποχώρηση από την πλευρά μας. Δεν τρομάζουμε στις προκλήσεις και δεν θα δώσουμε ευκαιρία σε προκλήσεις. Λίγα λόγια, πολλή δουλειά. Αυτή είναι η δική μας δίληψη, δήλωσε λοιπόν ο Τούρκος Πρωθυπουργός, για να κατηγορήσει στο τέλος την Ελλάδα ότι χρησιμοποιεί την Τουρκία για άσκηση πολιτικής, Νίκο. Να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη.